Καλησπέρα κύριε Λυσαρίδη. Ναι, γεια σας και εσάς και στους ακροατές σας. Έλεγα πριν ότι ήσασταν από τους ανθρώπους που είχατε μείνει δίπλα στον Γιώργο Παντελάκη μέχρι και τις τελευταίες τους στιγμές. Γι' αυτό και άλλωστε σας καλέσαμε για να μιλήσουμε για αυτόν τον κορυφαίο κατά την άποψή μου παράγοντα που πέρασε ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Τι ήταν αυτό κύριε Λυσαρίδη που τον έκανε τόσο ξεχωριστό στη διάρκεια αυτής της μακροχρόνιας θητείας του στο Δικέφαλο, ώστε να το θεωρούμε όλοι τον κορυφαίο πρόεδρο που πέρασε ποτέ από το Σύλλογο? Καταρχήν ήταν οι διοικητικές του ικανότητες. Ήταν μια ηγετική φυσιογνωμία, αλλά πέραν αυτού καταγράφηκε στο ενδιάθετο της συλλογικής συνείδησης των φιλάθλων του ΠΑΟΚ και θα έλεγα όχι μόνο όλων των φιλάθλων της Ελλάδας για την ευλαβική του αφοσίωση στο σύλλογο που διακόνησε επί 35-40 ολόκληρα χρόνια. Ήταν υπόδειγμα συνέπειας και αποτελεσματικότητας, ένας άνθρωπος με πολύ αγέροχη και στιβαρή προσωπικότητα, και δεν είναι τυχαίο ότι 35 χρόνια περίπου αφότου αποχώρησε από τα διοικητικά πράγματα του ΠΑΟΚ και 9 χρόνια από το θάνατό του, όποτε η φίλαθλη κοινή γνώμη θέλει να αναφερθεί σε ένα πρότυπο αθλητικού παράγοντα με ακεραιότητα, εντιμότητα ή ικανότητες διοικητικές, ανασύρει στην μνήμη τον αείμνηστο Γιώργο Παντελάκη. Η εικόνα που έχουμε όλοι και ακόμη και νεότεροι από τον Γιώργο Παντελάκη είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος αυστηρός αλλά πάντοτε δίκαιος. Ακούγονται πολλά για τις σχέσεις που είχε με τους αθλητές, ότι τους αντιμετώπιζε με πατρική στοργή. Έτσι ήταν. Έτσι είναι. Καταρχήν ήταν αυστηρός, αλλά σας βεβαιώνω ότι ήταν πρώτα απ' όλα αυστηρός με τον εαυτό του. Έθετε όρους και όρια για την προσωπική του στάση και συμπεριφορά, και βέβαια είναι φυσιολογικό αυτό να απαιτούσε και από τους συνομιλητές του και όσους βρίσκονταν στον περίγυρό του. Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Οι ποδοσφαιριστές τον αγαπούσαν, τον σέβονταν, τον εμπιστεύονταν και είχαν μια τέτοια σχέση, αναγνωρίζοντάς του την πατρική στοργή με την οποία τους περιέβαλε. Μια σημαντική στιγμή αφότου αποχώρησε από τα κοινά του συλλόγου, και νομίζω ότι ήταν ένα χρέος του ΠΑΟΚ προς τον Γιώργο Παντελάκη, ήταν η παρουσία του στην Τούμπα επιδίκηση Ζαγοράκη μετά από πάρα πολλά χρόνια στο κέντρο του γηπέδου να αποθεώνεται από όλο το γήπεδο. Πώς την είχε βιώσει εκείνη τη στιγμή, θυμάστε? Κοιτάξτε, ο αείμνηστος Παντελάκης αποχώρησε, θα έλεγα, όχι οικειοθελώς από τα διοικητικά πράγματα του ΠΑΟΚ το 1984. Έκτοτε παρακολουθούσε με πάρα πολύ αγάπη και ενδιαφέρον την πορεία του συλλόγου, αλλά δεν πήγαινε στο γήπεδο, δεν παρακολουθούσε τους αγώνες. Πράγματι κάφθηκε αυτή η απόσταση του, εν πάση περιπτώσει, από την φυσική παρουσία στο γήπεδο. Προβληματίστηκε, το συζήτησε με τον εαυτό του, ίσως και με κάποιους φίλους, και αποφάσισε να παραστεί. Και σας βεβαιώνω ότι απόλαυσε την δικαίωση από τον φίλαθλο κόσμο του ΠΑΟΚ. Ήταν μια κορυφαία στιγμή και για τον ίδιο. Ακόμα τώρα, το 2016 έγινε η αποκάλυψη της πρωτομής του που βρίσκεται στα γραφεία της ΠΑΕ. Αλλά αυτό, πλαίσιο, αυτό που θέλω να συζητήσω λίγο μαζί σας είναι το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει μια συνέχεια στον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το φιλανθρωπικό του έργο, το οποίο ήταν πολύ μεγάλο ακόμη και μετά το θάνατό του, αλλά συνεχίζεται και τώρα από το σημερινό ηγέτη του ΠΑΟΚ με πολύ έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα. Μιλήστε μας λίγο για το φιλανθρωπικό έργο του Γιώργου Παντελάκη. Ναι, καταρχήν θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι με τον θάνατο, τον ευνίδιο βέβαια θάνατο του Παντελάκη, κατά την δική του επιθυμία, το πολύ στενό φιλικό του περιβάλλον διαχειρίστηκε με τον τρόπο που είχε εκείνος υποδείξει τα περιουσιακά του στοιχεία. Και κατευθύνθηκε όλη η περιουσία του, όλης, μέχρι και το τελευταίο ευρώ, σε ενίσχυση
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και το κυριότερο από αυτά η κάλυψη όλης της δαπάνης για την πλήρη ανακαίνιση του παιδογκολογικού τμήματος του νοσοκομείου ΑΧΕΠ, το οποίο ήδη από τον Νοέμβριο του 2009, 6 μήνες δηλαδή περίπου μετά τον θάνατο του Παντελάκη, άρχισε να λειτουργεί και συνεχίζει να λειτουργεί με έναν υποδειγματικό τρόπο. Το σύνολο της δαπάνης για την ανακατασκευή της πτέρυγας, για όλο τον ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, δόθηκε από την διαθήκη του Παντελάκη, την οποία θα πρέπει με την ευκαιρία αυτή να τονίσω ότι διαχειρίστηκε με έναν όχι σπάνιο, θα έλεγα μοναδικό τρόπο, η διαχειρίστρια της διαθήκης του Γιώργου Παντελάκη, η κυρία Αθανασία Τσακίρη. Πέραν αυτού, με δαπάνες πάλι από τη διαθήκη Γιώργου Παντελάκη, έγινε ένα πλήρες αθλητικό κέντρο στο άσυλο του παιδιού, στις εγκαταστάσεις στο δρόμο προς τη Θέρμη, και αγοράστηκαν 2 υπερσύγχρονα ασθενοφόρα τα οποία διατέθηκαν στο ΕΚΑΦ. Όσον αφορά την συνέχεια που λέτε, όντως την γνωρίζω πολύ καλά και ίσως ο κόσμος δεν γνωρίζει στο σύνολό της τη φιλανθρωπική προσφορά και της τωρινής και του ίδιου του κυρίου Σαββίδη, γιατί και ο ίδιος ίσως για κάποια θέματα από αυτά δεν θα ήθελε να δημοσιοποιηθούν. Εκείνο όμως που γνωρίζω πολύ καλά και ίσως είναι ευκαιρία να το μάθει και ο κόσμος, ότι ακριβώς την συνέχιση της προσφοράς της οικογένειας του ΠΑΟΚ για τα πάσχοντα παιδιά από κακοήθη νοσήματα και τους γονείς τους, την συνεχίζει ο κύριος Σαββίδης, ενισχύοντας το παιδογκολογικό τμήμα της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου ΑΧΕΠ, με έναν τρόπο πολύ αποδοτικό, πολύ αποτελεσματικό, πολύ σημαντικό για τη δουλειά που γίνεται εκεί και την προσφορά στους οικογένειες αυτές τις πάσχουσες, αλλά και με έναν τρόπο σιωπηρό και αθόρυβο. Είναι πράγματι κάτι αξιομνημόνευτο, κύριε Λυσαρίδη, αυτό, έτσι. Είναι δηλαδή μια προσπάθεια ετών. Ο αείμνηστος ο κύριος Παντελάκης πραγματικά αφήνει κάτι πολύ σπουδαίο πίσω του και, όπως λέτε και εσείς τώρα, το συνεχίζει και ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι, έτσι. Και είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το ήξερε, και καλά που μας το λέτε εσείς και ενημερωνόμαστε για αυτό το απίστευτο έργο, το φιλανθρωπικό, έτσι, με ασθενοφόρα, με γήπεδα, με αίθουσες σε νοσοκομεία κτλ. Ο Παντελάκης παραμένει ως υπαρών και με την κοινωνική του προσφορά ακόμα και μετά τον θάνατό του. Πραγματικά. Και στη διάρκεια της κουβέντας μας τώρα, φίλοι της εκπομπής μας βοηθούν για να καταλάβουμε το παραγωγικό εύρος και την προσπάθειά του και την προσήλωσή του στο δικέφαλο. Έφορος στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ το 1959, το πρώτο πρωτάθλημα. Όταν κατέκτησε τον πρώτο πανελλήνιο τίτλο του στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ. Αλλά και πριν από το 59 διετέλεσε βοηθός, ξεκίνησε από εκεί την παραγωγική του καριέρα και είχε μια φυσιολογική εξέλιξη μέχρι να γίνει πρόεδρος στον ΠΑΟΚ, από βοηθός εφόρου στίβου, πέρασε από όλα τα διοικητικά πόστα. Τεράστια προσφορά. Κύριε Λυσαρίδη, δεν μπορούμε βέβαια να μην αρπάξουμε την ευκαιρία, μια που σας έχουμε μαζί μας, να σας ρωτήσουμε την άποψή σας και για τον τωρινό ΠΑΟΚ, για το συνεχιστή της προσφοράς του Γιώργου Παντελάκη, για το πώς βλέπετε την προσπάθεια για το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι σε ένα κομβικό σημείο η όλη προσπάθεια. Δεν θα πω κάτι καινούριο λέγοντας ότι η έλευση του κυρίου Σαββίδη ήταν ευλογία για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βρίσκονταν στα πρόθυρα της καταστροφής. Την ανέσυρε κυριολεκτικά από τον γκρεμό η έλευση του κυρίου Σαββίδη και 5 χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να η ποδοσφαιρική ομάδα να ισχυροποιηθεί, να πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή η προσπάθεια φαίνεται ότι θα καρποφορήσει φέτος, η Ιωνή είναι έσι. Νομίζω ότι διαθέτει την καλύτερη ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, το πιο πλήρες έμψυχο δυναμικό, παίζει κατά τεκμήριο το καλύτερο ποδόσφαιρο, ήδη βρίσκεται ένα βαθμό μπροστά, νομίζω ότι θα διατηρήσει αυτή την πρωτοπορία μέχρι το τέλος.
προφανώς χρειάζεται προσοχή σε όλα τα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια είναι πλέον κρίσιμα και χρειάζεται σωστά προσοχή και για την υποστήριξη από μέρους του φιλάθλων. Ότι όταν λέω υποστήριξη αυτή είναι δεδομένη, αλλά και με τρόπο που να μην διακινδυνεύεται, να μην υποθηκεύεται μια αγωνιστική επιτυχία μέσα στο γήπεδο. Βοηθάει την προσπάθεια. Στάση, ναι, τη συμπεριφορά των φιλάθλων. Σωστά. Και στα κρίσιμα παιχνίδια που έρχονται μέσα στην Τούμπα. Βοηθάει την όλη προσπάθεια αυτή, πιστεύετε, και το γεγονός ότι προφανώς έχουν εξομαλυνθεί λίγο και αυτές οι συνθήκες που λέμε οι εξωγενείς, δηλαδή έτσι λίγο τα πράγματα βελτιώθηκαν. Φαίνεται ότι επιστρέφει το ποδόσφαιρό μας σε μια κατάσταση κανονικότητας. Ακόμα βρισκόμαστε βέβαια στο ξεκίνημα. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα, πολλή υπομονή, επιμονή και συστράτευση όλων των υγιών δυνάμεων για να ευωδοθεί αυτή ή να δικαιωθεί η ελπίδα των φιλάθλων, των υγιών φιλάθλων, ότι το ποδόσφαιρό μας θα κάνει την αναγκαία στροφή. Ακόμα είναι νωρίς. Είστε νωρίς, πάντως ικανοποιημένος από τις αλλαγές που έχουν επέλθει μετά την αλλαγή στην διοίκηση της ΕΠΟ, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Ρωτάτε εμένα προσωπικά? Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα έλεγα, πέρα από την όποια ή τον βαθμό η προσωπικής ικανοποίησης, θεωρώ πολύ πιο χρήσιμο σε μια δημόσια κουβέντα όπως είναι αυτή να επιστήσω την προσοχή όλων που σκέφτονται με υγιή τρόπο και ανιδιοτελή και θέλουν να προσφέρουν στο ποδόσφαιρο, ότι χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα και πολλή προσοχή. Το σύστημα που, εν πάση περιπτώσει, διαφαίνεται για το ποδόσφαιρό μας τα τελευταία 20 χρόνια, για να μην πω περισσότερα, μην νομίζω ότι θα παραδοθεί αμαχητή. Έτσι. Ούτε από τη μια μέρα στην άλλη. Προφανώς όχι, και να μην έχουμε και παράλογες απαιτήσεις από την καινούρια διοίκηση της ΕΠΟ μέσα σε μικρό διάστημα να ανατρέψει παθογένειες δεκαετιών. Εύχομαι εγώ απλά να έχει την δύναμη και το κουράγιο να αντισταθεί και στους πειρασμούς της εξουσίας και στις αντιδράσεις όσων θα θίγονται από μια τέτοια αλλαγή. Και σε κάποιες αντιλήψεις που δεν φεύγουν εύκολα, έτσι, κύριε Λυσαρίδη? Καθόλου εύκολα. Η νοοτροπία είναι εδρεωμένη πλέον στο επίπεδο και των παραγόντων και των αυτών που διοικούν τις ΠΑΕ και αυτών που αποτελούσαν ένα σύστημα το οποίο εξασφάλιζε εμπολείς και έναν πλουσιοπάροχο βιοπορισμό. Αυτά δεν θα τα εγκαταλείψει εύκολα. Κύριε Λυσαρίδη, προτιμώ λοιπόν, αντί να πω ότι αν είμαι ή δεν είμαι ικανοποιημένος, προτιμώ να επιστήσω την προσοχή. Κύριε Λυσαρίδη, πάντοτε έτσι ο λόγος σας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και εγώ. Για όσα θυμηθήκατε και για όσα μας ευχαριστούμε πολύ. Arena FM στους 89 και 4.